Και μια και αναφέραμε τώρα ότι η αλήθεια είναι ότι ναι, το Κατράκιο είναι ένας χώρος που έχουν αφήσει μερικά σκουπίδια. Υπάρχουν όμως μέσα στην πόλη δύο μεγάλες χωματερές. Η πρώτη είναι αυτή που βρίσκεται στο παλιό νεκροταφείο της Νεάπολης, στο οποίο μάλιστα στην είσοδο του γίνεται και ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο θα έχει τα παιδιά που θα φοιτούν εκεί, θα έχουν θέα απέναντί τους, κάτι τάφους, σπασμένους. Μάλιστα μπορεί όταν θα παίζουν ποδόσφαιρο να πέφτει μπάλα και να πάνε να την βγάζουν μέσα από τάφους. Όπως και μιας μικρής χωματερής με πλάνα που έχουμε κάνει και έχουμε τραβήξει από παλαιότερη επίσκεψή μας, με ανθρώπους να μπαίνουν μέσα και να αφήνουν ό,τι μπάζα και σκουπίδια, ακόμα και οργανικά, έχουν εκεί. Εσείς, αν αυτή τη στιγμή ήσασταν δημοτική αρχή, πώς θα σκέφτεσαι να αξιοποιήσετε αυτό το χώρο? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την μεταφόρτωση των σκουπιδιών στο παλιό νεκροταφείο, πρέπει να πω το εξής, ότι και εγώ είχα βγάλει φωτογραφίες και το είχα αναδείξει μέσα από μια εφημερίδα που εκδίδω για να αναδεικνύω προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο. Ήταν ό,τι χειρότερο. Μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης γινόντουσαν μεταφόρτωση σκουπιδιών. Με ό,τι κινδύνους μπορεί να εγκυμονούν όλα αυτά τα σκουπίδια. Το είχαμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και είχαμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή θεώρησε σκόπιμο ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα χώρο σκουπιδιών. Πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτός ο χώρος εκεί, ένας χώρος που μας έμεινε κληρονομιά λόγω του ότι αποσύρθηκε το νεκροταφείο και ενσωματώθηκε στο μεγάλο νεκροταφείο του Σχιστού, ένας χώρος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί χώρος άθλησης, αναψυχής και χώρος πρασίνου, μέσα σε μια περιοχή η οποία δεν έχει ελεύθερους χώρους καθόλου, ήταν ό,τι πιο σημαντικότερο και το είχαμε επί θητείας του κ. Τράμπαλη χαρακτηρίσει χώρο άθλησης, αναψυχής και πρασίνου. Όμως πρέπει να πούμε κάτι. Το εκκλησιαστικό δίκαιο λέει το εξής, ότι για να μπορέσεις να κάνεις οποιαδήποτε μορφή εργασίας μέσα σε ένα παλιό νεκροταφείο, πρέπει να περάσουν 35 χρόνια. Δηλαδή τι σημαίνει, 35 χρόνια πρέπει να φύγει όλο το χώμα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, να φύγει το χώμα, να γίνει αλλαγή χώματος, να μπουν πλέγματα από κάτω, να υπάρξει μια σοβαρή υποδομή, έτσι ώστε να γίνουν οποιαδήποτε άλλες εργασίες. Η Δημοτική Αρχή θεώρησε σκόπιμο, επειδή είναι της αρχής της επαναστατικής, ότι μπαίνουμε μέσα, το διαλύουμε και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, θεώρησε σκόπιμο ότι εκεί πρέπει να κάνει ένα σχολείο στην είσοδο αυτού του χώρου, δηλαδή να κλείσει αυτό το χώρο, από τον δρόμο να μην έχουν οπτική επαφή οι πολίτες, να κάνει ένα σχολείο, να γκρεμίσει και να ισοπεδώσει και να κατεδαφίσει ό,τι μάρμαρο ή μνημείο υπήρχε, γιατί υπήρχαν και μνημεία πρέπει να σας πούμε, τα οποία ισοπεδώθηκαν, καταπατήθηκαν και μου κάνει αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπήρξε και αντίδραση από την Εκκλησία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Δεν το σχολιάζω βέβαια, αφήνω το σχολιασμό στους πολίτες μας. Πρέπει να πω όμως ότι η Δημοτική Αρχή εγκληματίζει σε αυτό το χώρο, γιατί δεν κάνει το έργο που πρέπει να κάνει και δυστυχώς δημιουργεί εκτρώματα μόνο και μόνο για να περάσει ένα καπρίτσιο της Δημοτικής Αρχής και να πει ότι έκανε ένα έργο. Γιατί το μοναδικό έργο, αν θεωρήσουμε ότι είναι έργο, είναι αυτό το σχολείο του Μπενετάτου. Όλα τα προηγούμενα έργα που έγιναν ήταν έργα που είχε δρομολογήσει και ήταν σε εξέλιξη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και απλά ολοκληρώθηκαν με τον κύριο Μπενετάτο. Δηλαδή, η πλατεία Σπάθα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, όταν εμείς είχαμε δημοκρατήσει την πλατεία, ο κύριος Μπενετάτος με την παρέα του είχε πάει εκεί και έλεγε θα χυθεί αίμα αν και εφόσον κοπούν τα δέντρα. Μιλούσαμε τότε για 40 δέντρα, εκόπηκαν εκ των υστέρων 250 δέντρα. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι το ήθος και η εντιμότητα που βγαίνει και εξαγγέλει στους πολίτες.